εντάξει, η επικοινωνία με τον κόσμο μου έλειψε. Μου έλειψαν τα τραγούδια μου και μου έλειψε όλη αυτή η επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμίσατε την παρουσία σας και καλύψατε αυτό το γεγονός, αυτή την έναρξη, αν θέλετε, του χειμώνα του δικού μας και το ξεκίνημα αυτής της σεζόν που δεν είναι άλλο από το αγαπημένο μου, την αγαπημένη μου στιγμή που ήρθε επιτέλους αυτή η ώρα να συνεργαστώ με την Δέσπο. Ο Αντώνης πραγματικά σας λέω είναι αδερφικός μου φίλος, τον αγαπώ, η Δέσποινα επίσης. Ήρθα να, με την δικιά μου την ενέργεια και με την πίστη μου, τους ευχηθώ να πάνε καλά, να ψυχαγωγήσουν τον κόσμο. Το ξέρουν καλύτερα πάρα πολύ αυτό. Ο Αντώνης είναι ένας άνθρωπος που διατίθεται. Αγαπάει αυτό που του συμβαίνει και το προσφέρει. Είστε αυστηρός κριτής μαζί τους. Αυστηρός κριτής. Κοιτάξτε, είμαι ένας θετικός αποδέκτης. Με μια αγωνία να είναι καλή. Οπότε την κόρη μπορεί να την έχετε κάνει με την κριτική της έτσι λίγο να κλάψει. Την κόρη μου όχι. Και δεν θα την κάνω ποτέ να κλάψει την κόρη μου. Εντάξει, η κόρη μου είναι ένα εξαιρετικό πλάσμα που έχω πάρει αποστάσεις για να μπορώ να συνεχίζω να θαυμάζω. Ο Αντώνης είναι το γούρι μου, γι' αυτό και το όλο αλλά στο τέλος τελειώνει με το τραγούδι μέχρι το τέλος του κόσμου. Και πέρσι και φέτος και είναι γουλής και τον λέω και γιατρό μου. Γιατί? Γιατί κάθε φορά που έχω ένα πρόβλημα με τη φωνή, πέρσι είχα συνέχεια πρόβλημα, ερχόμουν κάθε Παρασκευή εδώ και μου έδινε μια μαγική συνταγή. Και την επόμενη μέρα η φωνή ήταν καλά. Δεν μπορώ να σου πω τι μου λέει. Ποιο τραγούδι είναι το αγαπημένο σου και ποιο εκφράζει από όλα αυτά? Του Αντώνη Ρέμου. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μέχρι το τέλος του κόσμου. Και μ' αρέσει και το άλλο που λέει: μπορεί να έφυγες. Πάντοτε ήσουν εδώ. Μα τώρα ξέφυγες. Όποιος κατάλαβε.